Μανώλης Μητσιάς από το υπαίθριο γήπεδο Ζωγράφου, αξιονεστή, και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή του Radio Net 101,9 το μεγάλο αυτό ερμηνευτή και συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη, έναν άνθρωπο με ήθος που μας το διδάσκει καθημερινά. Είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Γεια σου Μανώλη μου. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, καλά? Καλά, προσπαθούμε να κάνουμε εδώ με ένα φίλο, τον Λεωνίδα τον Κωστόπουλο, ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον μεγάλο τον Μίκη. Δύο κουβέντες σε παρακαλώ πολύ. Τι ήταν για σένα ο Μίκης Θεοδωράκης και πώς τον έζησες? Ο Μίκης για μένα ήταν η αρχή μου, σαν τραγουδιστής. Αυτό Μίκη γνώρισα, αυτός με γνώρισε, αυτός με προώθησε, αυτός με ευλόγησε που λένε για να γίνω τραγουδιστής το 68 στο Βραγάτι. Από τότε είμαι πιστός μαζί του, σε συναυλίες, Ελλάδα και εξωτερικό. Δισκογραφία κάναμε αρκετή, τις δίσκους σε πρώτη εκτέλεση. Ενώ για μένα Μίκης ήταν, όπως είπα, ήταν μια κολόνα του Παρθενώνα. Αυτός ήταν Μίκης. Ο πολιτισμός της Ελλάδας. Ήταν, δεν έχω λόγια για να εκφραστώ. Ήταν το πάνω. Για την Ελλάδα σήκωσε την άδεια στους ώμους του επανειλημμένους, ειδικά στο εξωτερικό, την πρόβολη όσο κανείς άλλος. Τον οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη οι Έλληνες, θα πρέπει. Αυτή η απώλεια και άλλων πολλών, αλλά ιδίως αυτή η τελευταία απώλεια, Μανώλη μου, μπορεί να αναπληρωθεί? Όχι, με τίποτα. Με τίποτα, γιατί ο Μίκης ήταν πολλά πράγματα. Δεν ήταν μόνο μουσικός και συνθέτης, δεν είναι ποιητής, δεν είναι... Ήταν τα πάντα, όλα τα είχε ο Μίκης. Ο Μίκης δεν έζησε τώρα τα τελευταία 100 χρόνια. Ο Μίκης ζει μέσα μας 2.000 χρόνια πριν. Αυτό είναι. Και άρα πεθάνει ποτέ. Θα υπάρχει πάντα μέσα μας. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, ξέρω είναι δύσκολος η ώρας, μία ερώτηση από τον Λεωνίδα. Καλημέρα σας κύριε Μητσιά. Τιμή μας που είστε μαζί μας. Θέλω να εκμυστηρευτώ το εξής. Ο Σάκης, γιατί προσωπικά είμαι στη Δημοτική Χοροδία Λαμίας. Ο Σάκης ανεβάζουμε και ανεβάζαμε έργα του. Αισθανόμασταν μια τεράστια θετική ενέργεια να διαπερνά την ύπαρξή μας. Φαντάζομαι ότι εσείς που τον ζήσατε και τον καθημερινά σχεδόν από κοντά, τι αποκομίσατε από όλη αυτή την τεράστια και θετική του ενέργεια? Εντάξει, αυτά που αποκομίσατε από τον Μίκη δεν περιγράφονται. Μια περηφάνεια πάνω απ' όλα, μια γνώση που δεν την είχα, μια αξιοπρέπεια που δεν την είχα τόσο πολύ και τι να πω άλλο. Δηλαδή, τα πάντα, ο Μίκης περιέχει τα πάντα στη ζωή. Μανώλη μου, σε αποδεσμεύουμε και ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο, έτσι όπως το καταλαβαίνεις εσύ, και να σε ευχαριστήσω πολύ. Να θυμόμαστε τον Μίκη πάντα. Να μην απεμβολούμε τις αξίες της ζωής μας, γιατί ο Μίκης ήταν μια κολόνα του Παρθενώνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Μητσιά. Εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, γερός, δυνατός. Και εγώ. Ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο Μανώλης Μητσιάς. Στην εσύ δώσα στη γη.